Μάρτι, Μάρτι Αστρίτης, Θόρυ Γερακίσιο, πρόσωπο σπαθί της ψυχής, χίλι από τα οποία σε βγαίνει ο μέγας λόγος, αυτοσαρκάζοντα και σαρκάζοντα. Παιδιώθεν μικρός το δέ μας και πόδια κανιάσος. Σ' αυτόν, σ' αυτό το μικρό δέ μας εστάλαξεν η μοίρα τον μπροστάρι της. Πόντιο στην καταγωγή. Παιδεμένος λαός η πόντι, αλλά συνεχώς με τις ψυχές αναστάσεις. Ομιλούν τη γλώσσα των γλωσσών την αρχαία ελληνική και παίζουν στους κεμετζέδες και στα, στις τουμπάνες εν καιρό ειρήνη στα τίκτους και άμα λάχει εν καιρό πολέμου στείλουν και κανένα πυρίχι. Να πάμε πίσω. 1903 παίζεται στην Αθήνα κάπου στο Φάληρο ένα νέο είδος θεάτρου που κάποιοι λεβεντοκοψόχρονοι είπαν ότι έχει έρθει από την Γαλλία και από την Ισπανία. Έμπαινε το θεμέλιο της μεγάλης κυρίας του θεάτρου μας της επιθεώρησης που στα καθημάσελκιν τη ρίζα από τα μεγαλύτικα αστεία, τους φλίακες, τα εξαμάξεις και τους μεγάλους κωμωδούς 100 τον αριθμό που κατεστράφησαν τα έργα τους από τους 70 στην Αλεξάνδρεια και έζησαν αποσπάσματα και 11 του Αριστοφάνη. Θα ενθυμηθούμε παρακάτω τη μεγάλη προσφορά του Αριστοφάνη, του οποίου τα λυρικά είναι δυνατότερα από τα λυρικά της αρχαίας τραγωδίας και κυρίως τη λέξη παράβαση, να την κρατήσετε στο μυαλό σας. Αυτήν την κυρία, την επιθεώρηση, την ετοίμησαν από τη μια μεριά τουλάχιστον 150 συγγραφείς και από την άλλη μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστών. Να θυμηθούμε τον Μαυρέα, τον Κοκκίνη, τον Πέτρο τον Κυριακό και μεταγενέστερα τον Αυλονίτη, τον Ρίζο, τον Χατζηχρίστο, τον Λιβαδίτη, την Ένα Ντόρ, την Σπεράτζα τη Βρανά, την Τυριτάουα, ποταμό στα ονόματα. Και φτάνουμε πλέον στην επιθεώρηση που έχουν μείνει μόνο δύο από τους παλιούς, ο Λαζαρίδης και ο Λάκης ο Μιχαηλίδης. Και τέσσερα μεγάλα ονόματα, ο Συγχωρεμένος ο Μουστάκας, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, ενίοτε ο Καρακατσάνης και ο Θανάσης Βέκος, ο οποίος εξεπίδησε μέσα από τον τρελό του Λούνα Πάρκ του Λαζαρίδη. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον οριμαγδό της δημιουργίας, της τελετουργικής δημιουργίας στην επιθεώρηση, κάποια στιγμή ο μικρός το δέμα νεανίσκος που εγεννήθη στην Καλαμαριά, ο οποίος τότε είπε το ψωμί ψωμάκι και αυτοδημιούργητος τα μάλα, άρα πρόσωπο ιερό, κάμει το ταξίδι. Και με το ταξίδι αυτό, σε αυτήν την ώρα που τον έχουμε κοντά μας, κλείνει ο μεγάλος κύκλος της επιθεωρήσεως στο πρόσωπό του. Ο συγγραφέας έγραφε το νούμερο, ο πρωταγωνιστής το έπαιζε. Με το Χάρη Κλίν έχουμε το τρισυπόστατο. Γράφει, σκηνοθετεί και παίζει. Περνάει ως θρύλος στους Ρωμιούς, όπως πέρασε ο Όμηρος, ο Καζαντζάκης, ο Μάρκος ο Βαμβακάρης, ο Δεάκης, ο Κατράκης. Έγινε ο δικός μας. Μετά λοιπόν από
το κλείσιμο στο πρόσωπό του της ιστορίας της επιθεωρήσεως που εξακολουθεί να την υπηρετεί ακόμα, εγεννήθησαν κάτι αλουβρέχιδες που θέλησαν να απομυθοποιήσουν την επιθεώρηση. Δεν την απομυθοποίησαν, αλλά ωστόσο έφαγαν από τις άρκες της, οικονόμησαν και επλούθησαν και πλουτίσκουν. Δύο εξ αυτών έχουν μείνει, ο Σταμάτης ο Φασουλής και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Βλέπω τον Λάκη τον Λαζόπουλο, γιατί έχω αρκετούς λόγους να τον βλέπω. Ένας εξ αυτών είναι ότι δεν είναι αγνώμων. Όποτε του δίνεται ευκαιρία λέει ότι δάσκαλός μου ήταν ο Χάρη Κλίν. Ωστόσο, όταν ο Χάρη Κλίν ρίχνει τα σμπάρα της μαστιγωτής σατυράστου, είναι καρδιοφίλη του 21. Όταν τα ρίχνει τα σμπάρα Λαζόπουλος είναι φλόμπερ για σπουργίτια. Θα μου επιτρέψετε εντάχει να σας αναγνώσω, που το θεωρώ αναγκαίο, κάποια πράγματα που είπαν άνθρωποι που μελετούν το έργο. Καταρχάς, δεν θα συμφωνούσα με τον δημοσιογράφο που τον είπε γελοτοποιώ της ερωμιοσύνης. Είναι πολύ λίγο. Αναζητείτε εν το μέλλον διομελετητής του Χάρη που θα του δώσει τον τίτλο, την εντολή. Δεν έχει δοθεί ακόμα. Ο Χάρη Κλίν είναι λαϊκός καλλιτέχνης με την έννοια ότι το υποκριτικό του σήμα και η γραφή του έχουν ευρεία αποδοχή και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όμως είναι ένας διανοούμενος, όχι εντός εισαγωγικών, χαζοχαρούμενος, διανοούμενος με δέλτα κεφαλαίο, μάγκας διανοούμενος. Και βέβαια, είναι διανοούμενος, δηλαδή εκκινείται με πρόθεση, έχει συγκεκριμένο στόχο, επεξεργάζεται τα μέσα του, επιλέγει τα εργαλεία του και κατευθύνει το κοινό του. Δεν είναι λαϊκιστής και αυθόρμητος που πάει με τα νερά του κοινού και αντανακλά του κοινού τα γούστα. Η διαφορά του από τους ψευτοδιανοούμενους που κάνουν την ίδια δουλειά είναι ακριβώς αυτό. Ο Χάρη Κλίν χρησιμοποιεί την παλιά δοκιμασμένη μέθοδο του Γεροσοκράτη, την ηρωνία και την μεευτική. Καμώνεται τον αφελή, απορεί, οδηγεί το κοινό στο αδιέξοδο και ύστερα μαζί του ξετυλίγει το κουβάρι που είναι κρυμμένο και παγιδευμένο από την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα, την μόδα και τη συνήθεια. Σαν τον ίστρο, την αλογόμυγα, κολλάει στα καπούλια της εξουσίας και την αναγκάζει να εγκαταλείψει την ύπουλη αγελαδινή της νοχέλεια και να αποκαλύψει τα τέρατα και την κλωτσιά της. Το λάθος των ψευτοδιανοούμενων είναι ότι νομίζουν ότι είναι εξυπνότεροι από το κοινό και το δείχνουν. Ο Χάρη Κλίν οφείλει πάρα πολλά στη θητεία του στο αμερικανικό υπόγειο Cabaret Music Hall, που συνήθως στηρίχθηκε στο χιούμορ και στην οργή των κυνηγημένων μειοψηφιών, μαύρων Λατίνων Μεσογειακών, της αμερικανικής διανόησης. Το χιούμορ του έχει μέσα την συνταγή του πολύ απελπισία, το άρωμα της ηρωνίας, πολύ σαρκασμό και αυτοσαρκασμό. Ο αυτοσαρκασμός καθιστά το χιούμορ πιστικό στους άλλους και μια μεγάλη δόση δαιμονικής τρέλας, ουτοπιστικής αυθαιρεσίας και αναρχικής εφορίας. Ο Χάρη Κλίν αυτήν την σπουδαία συνταγή την πολιτογράφησε ελληνική. Οι ρυθμοί του, οι σιωπές του, η χειρονομία του, το εφρόσινο πρόσωπό του, η περιπέτεια της μούτας του εγγράφονται στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής και ταυτόχρονα την υπερβαίνουν, δηλαδή την βλέπουν κριτικά. Κάθε εμφάνιση του Χάρη Κλίν είναι μια πολιτική, μια πολιτιστική και μια στενή θεατρική πρόταση. Αυτό το κείμενο και πάλι εν μέρη καλύπτει το όλο.
διότι ξεχνάμε την ποντιακή του ρίζα. Δεν θα σας κουράζω, γιατί έφτασε η ώρα αργά, γιατί ήθελα πολλά να πω, αλλά θα πω λίγα. Δεν είναι μόνον ο κορυφαίος της επιθεωρήσεως. Έχει βγάλει 7-8 βιβλία υπερτά της ποιήσεως. Όχι αυτό το σακούλι που κουβαλάνε στον νόμο κάποιοι και τυπώνουν και μια κάρτα και λέει ποιητής. Όχι. Έχει ελληνικά βαρβάτα μέσα και αλήθειες που καίνε. Είναι ποιητής, ποιητής. Η δίσκη που έβγαλε ήταν μια τομή στο ελληνικό γίγνεσθε και κυρίως στην παιδεία. Τα παιδιά τότε πέραν τους δίσκους και μαθαίνανε ελληνικά. Μαθαίνανε τη σάτυρα, το χιούμορ, τη γλώσσα, επαναλαμβάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ζωγράφος. Και σπουδαίος ζωγράφος. Τι προσέφερε στην επιθεώρηση που δεν προσέφεραν οι άλλοι. Την παράβαση, κυρίες και κύριοι. Ξανάφερε μετά από 2.500 χρόνια στον τόπο μας την παράβαση που είχε η αστική κωμωδία. Τι είναι η παράβαση? Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά σταματάει η παράσταση στη μέση, βγαίνει και αυτοσχεδιάζει ο ίδιος, είναι η εφημερίδα της επιθεωρήσεως. Παρακολουθεί κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο τι συμβαίνει. Και το βράδυ, μέσα από έναν κορμό δικό του, αναπλάθει συνεχώς το λόγο και έχει το μαστίγιο του λόγου να κάνει σάτυρα. Έπρεπε ή ήπρεπε αυτό το κράτος, και δεν το λέω σαν ύβρις, γιατί εγώ αγαπώ τις Έλληνες, πατρίδα μου, θαλασσά μου, δεν έπρεπε να ακουστήσει κάμερες και να τραβάνε τις παραβάσεις του, τις οποίες είναι όλες ανθολόγιον να διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Τους θεατρολόγους αλάργα. Τελειώνοντας. Όπως ο Ηράκλητος, όπως ο Πυθαγόρας, είχαν ψήγματα της σοφίας τους. Έτσι και ο Χαρικλίν έχουν καταγραφεί κάποια από όσα είπε. Εντάχει θα σας αναγνώσω μερικά και θα κατέβω από το βήμα. Έχω δει αμέτρητες φορές δυο σκυλιά να μαλώνουν για ένα κόκαλο. Ποτέ μου όμως δεν έχω δει δυο κόκαλα να μαλώνουν για ένα σκυλί. Μακάρι οι νέοι να ήξεραν και οι γέροι να μπορούσαν. Αν είναι αλήθεια ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 92% από νερό, τότε το μόνο δώρο που θα ήθελα είναι η Κλόντια Σίφερ και ένα καλαμάκι. Οι ηλίθιοι πολιτικοί και οι βλάκες ψηφοφόροι είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι όλοι οι άντρες ηλίθιοι, μερικοί από αυτούς είναι ανύπαντροι.